Έχω όμως δυνατότητα να έχουμε στη διάθεσή μας, τον ευχαριστώ θερμά, τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε? Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχω μια σειρά ερωτημάτων προς εσάς από τον Δημήτρη Παπαδημούλη. Ποια είναι η καθαρή άποψη της Νέας Δημοκρατίας για τα εργασιακά? Γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης επί Καρατζαφέρη έλεγε το σκάνδαλο του Βατοπεδίου είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο και τώρα παράδειγμα μπορεί να το κάνετε γαργάρα. Αυτό το λέω εγώ, δεν το είπε ο κ. Παπαδημούλης. Και όλα αυτά που ενδεχομένως έχετε ακούσει και θα συνεχίσω εγώ. Αλλά είναι μια ρητορική σταθερά επιθετική και προσωπικά σε εσάς και στη Νέα Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα, λυπούμε ότι δεν μπορώ με τον κύριο Παπαδημούλη να κάνω έναν ζωντανό διάλογο. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον. Όποτε θέλει ο κύριο Παπαδημούλη, βρέθαμε να μα βγάλετε το κοινό. Και να απαντάω κατευθείαν, όπως να απαντάω και αυτό στα δικά μου ερωτήματα. Μάλιστα. Παραδείγματος χάρη, χθες ανέβασε στο Twitter με τον κύριο Καρυπάτη την δήλωση που έκανε ο κύριο Φάμελο πριν από 20 μέρες, ο οποίο είπε ότι η καθυστέρηση διαπραγμάτευση δεν κοστίζει. Και τη δήλωση που έκανε χθες ο κ. Παπαδημούλης, ο κ. Χατζηνικολάου, ότι η καθυστέρηση διαπραγμάτευση κοστίζει. Και να το ρωτήσω, ποιος από τους δύο τώρα έχει δίκιο? Ο υπουργός του κ. Τσίπρα και ο Σάβανος που λέει ότι δεν κοστίζει, ή ο ευρωβουλευτής του κ. Τσίπρα και ο Παπαδημούλης που λέει ότι κοστίζει? Θέλω πάρα πολύ να δω. Και αναρωτιέμαι, εάν μεταξύ τους έστω μιλάνε και σε τηλέφωνο. Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν συνεννοούνται ούτε για τα βασικά. Αν δεν μπορούν δηλαδή να καταλήξουν στο εάν η διαπραγμάτευση της καθυστέρησης αυτής κοστίζει ή όχι, τότε τι συζητάμε. Τώρα, όσον αφορά τα περί βατοπεδίου και τι έλεγε ο λαϊκός ορθόδοξος του συναγερμού το 2009 και το 2010. Ένα απλό Google, κύριε Χαριτάτε, είτε δικό του κύριε Παδημούλη, θα σας έκανε να θυμηθείτε ότι ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, τότε ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός και πολύ περισσότερο ο Άδωνης Γεωργιάδης, είχαμε ζήτηση να πει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο με το παιδί. Εγώ έχω την περηφάνεια να το πω, είμαι ο πρώτος βουλευτής του κοινοβουλίου και μάλιστα αντίπαλος στο ειδικό στα Καραμάλι, που είπα στον Κιουάς, στην εκπομπή τότε του κυρίου Θανάση Λιάλα, ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο με το παιδί. Γι' αυτό και το πόρισμα που είχε εκδώσει στα πλαίσια της πρώτης Εξεταστικής Επιτροπής ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός για τους Άνου Κλεύρη ήταν ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο με το παιδί. Άρα αυτά τα οποία λέω σήμερα, είναι αυτά τα οποία έλεγα και τότε, είναι η απάντηση. Τώρα, μάλιστα και τον λόγο αυτό, αν θυμάστε, είχα παρευρεθεί και μια εκδήλωση με τον Γέροντα Εφραίμ εκεί, όταν ήμουν υπουργός Ναυτιλίας, είχα δημόσια κόντα με τον κύριο Πεταλωτή, όταν η αστυνομία είχε πάει να συλλάβει τον Γέροντα Εφραίμ Χριστούγεννα του 2011 κτλ, κτλ. Δεν έχω λοιπόν διαφορετική θέση σήμερα. Είναι τελείως βέβαιο ότι οι άνθρωποι άδικα λασπόθηκαν. Και ο κεντρικός στόχος εκείνης της εποχής δεν ήταν η κάθαρση στο λεγόμενο σκάνδαλο για το παιδί που δεν υπήρχε, αλλά ήταν η πτώση της κυβέρνησης Καραμαλή. Τώρα, όσον αφορά και την ουσία της υποθέσεως και την προχθεσινή δικαστική απόφαση, να ξέρετε όμως το εξής. Επειδή οι χειρασότες περί σκανδάλου είπαν ότι εντάξει τα πολιτικά πρόσωπα δεν δικάστηκαν, είχαν παραγραφεί, αυτό είναι μεγάλο ψέμα για τον εξής λόγο. Η δικαστική, όμως, να ξέρετε, δεν είπε απλώς ότι είναι αθώοι οι κατηγορούμενοι, είπε και κάτι άλλο πιο σημαντικό. Ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το δημόσιο. Αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε καμία ζημιά για το δημόσιο, δεν μπορεί να υπάρξει το δείγμα της απιστίας για κανένα κατηγορούμενο. Η απιστία μπορεί να τεκμηριωθεί μόνο επί τη βάση ζημίας. Άρα λοιπόν, η απόφαση του δικαστηρίου ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το δημόσιο της υπόθεσης του πατοπεδίου αθωώνει ούτως ή άλλως όλους τους εμπλεκομένους. Αφήνω εδώ αυτό το σημείο αναφοράς. Πάμε λίγο στα εργασιακά. Που σύμφωνα με τον κύριο Παπαδημούλη, δεν έχετε επίσημη τοποθέτηση ως Νέα Δημοκρατία. Κλείνετε το μάτι στους δανειστές να γίνουν περισσότερο πιεστικοί στην αξιολόγηση και στη διαπραγμάτευση και εύχεστε να γίνετε γρήγορα κυβέρνηση προκειμένου να περάσει τα χειρότερα. Υποθέθηκε χαριστάτο ότι ο λόγος έχει κολλήσει η διαπραγμάτευση. Το κόλλημα στη διαπραγμάτευση έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 4 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν φύγει από τις ελληνικές τράπεζες τον αρχικό χρόνο. Ήρθε στο πρώτο τρίμηνο του 2017, ενώ θα έπρεπε να έχουμε ανάπτυξη. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μας ζητούν άνετα και μέτρα για το 2017, εάν βγει επίσημα το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε ύφεση. Άρα ήδη η καθυστέρηση μας έχει κοστίσει πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα έχουν χάσει χρήματα από την καθυστέρηση διαπραγμάτευσης. Ποια είναι τώρα η καθυστέρηση, ποια είναι η μεγάλη διαφωνία στα εργασιακά, για να καταλάβει ο κόσμος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να υπερισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις από τις επιχειρησιακές. Αυτή είναι η διαφωνία, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Τι είναι η επιχειρησιακή σύμβαση, για να καταλάβει ο κόσμος με απλά ελληνικά. Έχεις μια βιομηχανία, μια βιοτεχνία, ένα εργοστάσιο, ένα μεγάλο πολυκατάστημα. Οτιδήποτε άλλο. Όχι πολλούς εργαζομένους.
και θέλει αυτό το κατάστημα, αυτή η βιομηχανία, αυτό το εργοστάσιο, επειδή είναι σε δύσκολη θέση και κινδυνεύει να κλείσει, να μειώσει τους μισθούς ή να αυξήσει το ωράριο εργασίας πάνω από τη συλλογική σύμβαση. Με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου σωματείου, δηλαδή μόνο αν οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου εργοστασίου, της συγκεκριμένης διατεχνίας, του συγκεκριμένου πολυκαταστήματος συμφωνήσουν, μπορεί σήμερα να υπογραφεί επιχειρησιακή σύμβαση, η οποία θα υπερισχύει των συλλογικών. Γιατί λένε οι εργαζόμενοι ότι προτιμούμε να έχουμε μια δουλειά με λιγότερα χρήματα και με περισσότερες ώρες εργασίας, από να κινδυνεύσουμε να κλείσει το εργοστάσιο και να μείνουμε όλοι χωρίς δουλειά. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, και να θέλουν οι εργαζόμενοι να δουλέψουμε λιγότερα, υποχρεωτικά να ισχύει συλλογική σύμβαση, έτσι ώστε και να κλείσει το εργοστάσιο, μας δεν μας νοιάζει. Ας κλείσει και ας μείνουν άνεργοι. Ας να δουλεύουν και λιγότερα, ακόμα και αν το θέλουν. Τι λέμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία? Λάθος κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, εάν το οικείο σωματείο των εργαζομένων συμφωνεί σε μια επιχειρησιακή σύμβαση, αυτή η επιχειρησιακή σύμβαση να ισχύει. Για ποιο λόγο? Γιατί βεβαίως στην εποχή της κρίσης όλοι πρέπει να βάλουμε λίγο πλάτη. Και υπάρχουν εργαζόμενοι, όπως πολλές βιομηχανίες στην Ελλάδα, μου ήρθαν και άλλα, μην με βγάλουν, η οποία θα είχε κλείσει εάν οι εργαζόμενοι είχαν βάλει πλάτη στην εταιρεία. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί πρέπει να έρθει το κράτος από πάνω και να υποχρεώσει ένα εργοστάσιο να κλείσει και ανθρώπους να βρεθούν στην ανεργία, για το θέλει ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Βαδημούλης. Πού το βλέπετε εσείς λογικό αυτό που λένε? Θέλω επίσης να μου πείτε, κύριε Γεωργιάδη. Δηλαδή καταλαβαίνετε που κολλάει η διαπραγμάτευση? Κατάλαβα. Κολλάει στην αριστερή τους ιδεοληψία. Κατάλαβα. Και τονίζω ότι η επιχειρησιακή σύμβαση μπορεί να γίνει μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του σωματείου. Όχι χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του σωματείου. Ναι. Λέτε του σωματείου, δεν λέτε κάποια ομάδα εργαζομένων. Είναι σαφές αυτό το που λέτε. Το σωματείο είναι η ομάδα εργαζομένων, ναι, της συγκεκριμένης στιγμής επιχείρησης. Δείχνει μια πλειονότητα, αυτό σας λέω. Δεν είναι δύο εργαζόμενοι που αντιδρούν. Αυτό σας λέω. Ναι. Δεν είναι κάνει κάποιο μόνο. Ναι. Όχι βέβαια. Δείχνει την πλειονότητα. Χρειάζεται πλειοψηφία δηλαδή. Βεβαίως. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Γεωργιάδη, για πολλά μπροστά ερωτήματα στην κουβέντα μας. Για ποιο λόγο υπάρχει αύξηση του ορίου παροχής ρευστότητας στις τράπεζες, την οποία υποχρεώθηκε να ζητήσει η Τράπεζα της Ελλάδος από την γνωστό έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας? Διότι, από ό,τι φαίνεται, ναι, λόγω της αβεβαιότητας στην οικονομία, αρχίζουμε πάλι όλοι και τραβάμε όλα τα λεφτά, το μέγιστο των χρημάτων που μας επιτρέπουν τα capital controls. Έχουμε κροές δηλαδή. Έχουμε μεγάλες χρέες. Στην αρχή του χρόνου περίπου 4 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Για να μην μείνουν λοιπόν οι τράπεζες από ρευστό, ζήτησε προληπτικά η Τράπεζα της Ελλάδος περισσότερα χρήματα. Είναι η πρώτη φορά, να ξέρετε, από τον Αύγουστο του 2015, έτσι. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Αφού είμαστε σε τροχιά ανάπτυξης και όλα βαίνουν καλώς και εξολόγησε. Όχι, δεν είμαστε. Κρατεί, γιατί κάτι καλό θα συμβεί. Στο τρίμηνο του 2016 είχαμε πολύ μεγάλη ύφεση. Από το συν 0,2 του τρίτου τριμήνου πήγαμε στο μείον 1,2 το τελευταίο τρίμηνο. Αυτό σημαίνει μείον 1,4% ύφεση. Και από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία από την κατανάλωση που έχουν βγει Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, γιατί το τρίμηνο δεν έχει κλείσει ακόμα, από ό,τι φαίνεται τα στοιχεία πάντως κατανάλωση του καταναλωτικού δείκτη Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, δυστυχώς η ελληνική οικονομία το 2017 τρέχει με πολύ μεγάλη ύφεση, ίσως και πάνω από τη μονάδα. Αυτό τι σημαίνει όμως πρακτικά? Έχουμε ένα προϋπολογισμό, πείτε, του κυρίου Παπαδημούλη, ο οποίος προβλέπει για το έτος 2017 ανάπτυξη 2,7%. Εάν το πρώτο τρίμηνο κλείσει με ύφεση μείον 1%, για να πιάσει τον στόχο του 2,7 πρέπει τα υπόλοιπα τρίμηνα να πέσει με συν 4. Κάτι που πρακτικά είναι αδύνατο. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα έχει τελικά το χρόνο πολύ μικρότερη ανάπτυξη από την προβλεπόμενη. Το 2,7 μπορεί να γίνει 2, μπορεί να γίνει 1,5, μπορεί να γίνει και πιο κάτω, άμα συνεχίσουμε έτσι. Αυτό όμως τι σημαίνει πρακτικά, πείτε του κυρίου Παπαδημούλη, και πάρτε τον τηλέφωνο αν θέλετε? Σημαίνει ότι αν δεν κλείσει η αξιολόγηση σήμερα, αύριο μεθαύριο, και βγει η Eurostat και βγάλει το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε ύφεση, θα φύγει η Τρόικα, που θα είναι πάλι κακή της υποθέσεως, και θα πούν στον κύριο Τσίπρα: τα νούμερα για το 2017 τα είχαμε υπολογίσει με 2,7% ανάπτυξη. Τώρα που φτάσει σε 1,7, δηλαδή 1,8 δισεκατομμύρια λιγότερα, σου λείπουν 1,8 δισεκατομμύρια. Φέρε τώρα και μέτρα για το 2017. Καταλάβατε που θα μπλέξουμε? Αμά καθυστερήσουν κάτω την αξιολόγηση, στην κοίτα που σας λέει ο Άδων Γεωργιάδης σήμερα, θα έρθει η Τρόικα και θα ζητήσει μέτρα και για το 2017. Και να δω τότε τι θα λέει ο κύριος Παδημούλης, ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Κατρούγκαλος, ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Πουλέτης και όλοι αυτοί. Επίσης θα δεσμευτείτε για τα όσα συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πω κάτι, κύριε Γεωργιάδη. Ούτως ή άλλως, ό,τι συμφωνήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πρέπει κι εσείς ως επόμενη κυβέρνηση, με τη λογική της αρχής συνέχειας του κράτους, να το υιοθετήσετε? Έχει ποτέ πει η Νέα Δημοκρατία κάτι διαφορετικό?
Έχει πει ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι εμείς δεν θα σεβαστούμε τη συνέχεια του κράτους? Άλλο αυτό. Ωραία, άρα έχουμε ένα δεδομένο. Άρα λοιπόν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι που λένε ότι θα πρέπει να υπογράψει, αλλά θα πείτε άλλο αυτό και άλλο υπογράφω. Συνυπογράφω από πριν ότι θα ακολουθήσω οτιδήποτε υπογράψει ο Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία αποκλείεται να ψηφίσει τα μέτρα του κυρίου Τσίπρα στη Βουλή. Αυτό αποκλείεται. Άλλο το να λέτε, άλλο το άλλο. Η Νέα Δημοκρατία αποκλείεται να καταργήσει μονομερό στα μέτρα του κυρίου Τσίπρα. Άρα δεν ήταν κανένα πρόβλημα. Η Νέα Δημοκρατία τι λέει στους δανειστές? Λέει ότι αυτό που θα καταλήξει να συμφωνήσει με τον κύριο Τσίπρα, όποιο είναι, κάποιος θα συμφωνήσει μπροστά, αλλά αφού κάπου συμφωνεί. Ναι. Αυτό που θα συμφωνήσετε, εμείς ως κυβέρνηση θα το σεβαστούμε. Όμως επειδή διαφωνούμε με αυτά τα μέτρα, σας το λέμε από τώρα, ότι θα εργαστούμε σκληρά να γυρίσουμε την ελληνική οικονομία την ίδια στην ανάπτυξη, ώστε κατά τον τρόπο που προβλέπεται το μνημόνιο, προσέξτε, όχι μονομερός, κατά τον τρόπο που προβλέπεται από την ίδια τη συμφωνία, θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το μείγμα πολιτική με το οποίο διαφωνούμε σε συμφωνία με τους δανειστές. Άρα εσείς λέτε τώρα ότι ό,τι υπογράψει ο Τσίπρας είναι κάτι που θα είναι δεσμευτικό απόλυτα για τη χώρα και οι επόμενες κυβερνήσεις θα έχουν να αντιμετωπίσουν όσα υπογράψει σήμερα η κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτό μου λέτε. Φυσικά. Γι' αυτό το λόγο και είχαμε ζητήσει εκλογές από πέρσι τον Απρίλιο. Τότε πολλοί μας κατηγορούσαν. Για ποιο λόγο δεν είχαμε εκλογές τον Απρίλιο? Διότι ήμασταν απολύτως βέβαιοι, κύριε Χαριτάτε, ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά καθώς θα μεγαλώνει τη ζημία. Όσο μεγαλώνει η ζημία, ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό? Εσείς και εγώ θα πληρώσω το λογαριασμό. Εσείς ταξίδι θα πληρώσω το λογαριασμό. Ελέγχεται επαγγελματίες θα πληρώσω το λογαριασμό. Άρα λοιπόν, τι λέγαμε τον Απρίλιο πέρσι? Φύγε άνθρωπε μου, αφού δεν μπορείς, φύγε να φύγει ο επόμενος να κάνει τη δουλειά. Αυτό δεν ήταν κάτι, το έλεγε ο Πρωθυπουργός. Ωραία, και πού φτάσαμε σήμερα? Φτάσαμε σε νέα ύφεση, φτάσαμε σε χρονική καταθέσεων, φτάσαμε σε άξουελα, φτάσαμε σε 4,5 εκατομμύρια μέτρα, φτάσαμε σε μπλοκίσμια πραγμάτες, φτάσαμε σε νέα βεβαιότητα. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλει να μείνει ο Τσίπρας δε και καλά πρωθυπουργός, ενώ δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Ξέρετε τι καχύποπτο έχω ακούσει? Εκτιμώ ότι είναι καχύποπτο. Ότι εύχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία να υπογράψει τα πάντα ο Τσίπρας, ώστε να έχει ένα άλλο θυμετά όταν θα γίνει κυβέρνηση και να λέει τι φταίω εγώ, φταίνει η προηγούμενη. Μάμα το πιστεύω με αυτό, κύριε Χαρτάτη, δεν θα κάναμε εκλογές. Θα κάναμε την πάπια κατά κοινό λεγόμενο. Θα λέγαμε αφήστε τον Τσίπρα να βγάλει τα κάθε αντιποτιά και να ερχόμαστε εμείς με τη σειρά μας. Λέγονται αυτά κάνω όλο αυτή τα θάλασσα. Εμείς ζητάμε εκλογές. Του λέμε παιδάκι μου δεν μπορεί να κλείσει να αξιολόγηση. Πολύ ωραία. Σήκω και φύγε. Τι άλλο πιο τίμιο βλέπετε από αυτό? Δύο ερωτήματα έχω, κύριε Γεωργιάδη, για να σας αποδεσμεύσω και να σας ευχαριστήσω. Ένα σχολιασμό των τοποθετήσεων Τόμψεν απέναντι σε φοιτητές. Η Ελλάδα έχει κάνει μόνο 5 από τις 16 αξιολογήσεις. Τουλάχιστον 20 χρόνια θα χρειαστεί για να ανακάψει το ΑΕΠ της χώρας. Μια εκτίμηση δική σας. Ο κ. Τόμψεν είναι περίπου σαν τον Βελζεβούλ. Ναι. Η ελληνική κύριε γνώμη. Οφείλω να πω ότι δεν έχει σε όλα άδικο σαν λέει. Ούτε σε όλα δίκιο όμως προσέξτε. Ούτε σε όλα άδικο, ούτε σε όλα δίκιο. Και ο κύριος Τόμψεν πιστεύω ότι κληρωθεί σε μια ιδεολειψία. Επειδή είναι πολύ καιρό εμπλεκόμενο στο ελληνικό πρόγραμμα και ίσως να έχει αισθανθεί απογοήτευση, να έχει θεσσαλιστεί, να έχει κατηγορηθεί. Και είναι η αλήθεια. Ναι, οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν ολοκλήρωσαν κανένα τα μνημόνια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και άρα οι μεταρρυθμίσεις δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ναι, ιδιαίτερα η πρώτη κυβέρνηση Παπανδρέου και η τελευταία κυβέρνηση Τσίπρα, ευτυχώς από τον κανόνα αυτό εξαιρέθηκε η κυβέρνηση Σαμαρά, έδωσαν μεγαλύτερο βάρος στις περικοπές των χρημάτων, άρα στη μείωση της ρευστότητας, από ό,τι στην εφαρμογή ολοκληρωμένων μεταρρυθμίσεων. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως, από την άλλη που έχει άδικο ο κ. Τόμψεν, δεν είναι αλήθεια δεν έχει γίνει τίποτα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια πρόοδο αυτά τα χρόνια, έχει κάνει δημοσιονομική προσαρμογή που δεν νομίζω να κάνει κανένα κράτος στο δυτικό κόσμο τα τελευταία 60 χρόνια. Ο ελληνικός λαός έχει υποθεί τεράστιες θυσίες. Και αυτά δεν μπορεί να τα αναγνωρίζει ο κ. Τόμψεν. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Τι μπορεί να είναι κοινοποιήσιμο, θα μπορούσα να μοιραστούμε τους οκρατές για τη συνάντησή σας με τον Κώστα Καραμαλή? Κοιτάξτε, έγινε πολύ μεγάλη φασαρία. Εγώ, στον κύριο Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό, πηγαίνω σταθερά κάθε 4-5 μήνες από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Ελλάδα. Δεν το δημοσιοποιώ, δεν είχε ξαναδιάρρευση στο παρελθόν. Γι' αυτό και όποτε αδιάβαζα διάφορα δημοσιεύματα για τις δίθεν πολύ κακές μου σχέσεις με τον Κώστα Καραμαλή, ομολογώ ότι είμαι ένα πάντα έκπληκτος. Γιατί σας διαβεβαιώ ότι οι προσωπικές μου σχέσεις με τον πρώην Πρωθυπουργό, όπως και κάθε νεοδημοκράτη με τον Κώστα Καραμαλή, είναι απολύτως καλές. Να σας πω λίγο απλά για να το ξέρετε. Δεν μπορεί να είσαι στην Νέα Δημοκρατία και να μην δείχνει σεβασμό στον Κώστα Καραμαλή. Αυτό δεν γίνεται. Όπως ο Νόμιλο Μαρά φυσικά, γενικά, στον πρώην Πρόεδρο του κόμματος. Άρα λοιπόν, εγώ δεν έχω απολύτως κανένα θέμα με τον κύριο Καραμαλή. Πήγα και τον είδα το πάρκο, τον βλέπω συχνά. Απλώς θέλω να διαρρέσει αυτή η συνάντηση. Κυρίως για να διασκεδάσω και τις εντυπώσεις αυτές ότι δίθεν έχω κακές σχέσεις μαζί του, που δεν σας λέω δεν είναι αλήθεια. Τον σέβομαι πάρα πολύ. Τον θεωρώ μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα. Και για να τελειώσω και η φημολογία, η Νέα Δημοκρατία είναι μπατόν αρμέ.
όλοι άπαντες στηρίζουμε την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να γίνει πρωθυπουργό μια ώρα αρχίτερα και να φτιάξουμε επιτέλους το κράτος μας. Δεν υπάρχει κανένα ιστορικό θέμα στη Νέα Δημοκρατία. Όλοι είμαστε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τελεία και παύλα. Τώρα θα σε ρωτήσω, γιατί έχω μήνυμα από ακροατή, ποια είναι η άποψή σας για τις, κινήσεις του, κυρίου, του πρόεδρου της Βουλής, του κύριου Βούτση, σχετικά με τους μετακλητούς που μετατράπηκαν. Εάν ισχύουν αυτά που διαβάζω. Ο πρόεδρος είπε ότι έχουμε 350 κοινές θέσεις στο κύριο Βούτση. Εάν έχει μετατρέψει συμβάσεις από μετακλητούς σε ορίσου χρόνου, αυτό είναι αφήγη. Στην εποχή της κρίσης, κόβουμε το εκάστον στο χώρο και κάνουμε τέτοια. Δεν θα πιστεύω την αλήθεια. Θέλω να πιστεύω την ψέματα. Αν είναι αλήθεια, πρέπει οπωσδήποτε να αντιδραθούν. Ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας, κύριε Αντιπρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ήταν ο Άνδρος Γεωργιάς, Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας.